Καλημερίζω την κυρία Ρένα Αυτζή. Είναι δικηγόρος και θα είναι υποψήφια με την παράταξη του κυρίου Καραμαλάκη. Κυρία Αυτζή, καλημέρα σας από τον 984. Πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουργεράκη και από μένα, σε εσένα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αναφέρω ότι όπως είπατε και εσείς, ως ακροατές σας, είμαι δικηγόρος. Ονομάζομαι Ρένα Αυτζή και διατηρώ το δικό μου γραφείο στο Ηράκλειο. Ενώ η οικογένειά μου, αρκετά γνωστή στο Ηράκλειο, δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο. Ξέρετε, αυτή η πρώτη γνωριμία είναι πάρα πολύ καλή για να ξέρει ο κόσμος τι είναι, ποιος είναι ο υποψήφιος που ζητάει να τον ψηφίσω σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση την οποία θα έχω μπροστά μου. Γιατί αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα? Δεν το λέω για ποιο λόγο αποφασίσατε να πάτε με το συνδυασμό του κύριου Καραμαλάκη. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Ρωτάω τη Ρένα την Αυτζή για ποιο λόγο αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα. Πρώτα το γενικό και μετά το ειδικό. Ναι, κυρία Δουγεράκη, βασικό μου κίνητρο για να ασχοληθώ με τα κοινά είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια στασιμότητα στα αυτοδιοικητικά. Έχουν βαλτώσει λίγο τα πράγματα και οι καταστάσεις και εγώ σαν δημότης Ηρακλείου που ζω, έχω μεγαλώσει στο Ηράκλειο, ζω στο Ηράκλειο, μεγαλώνω το παιδί μου εδώ, γιατί είμαι και μητέρα ενός μικρού κοριτσιού. Θέλω πραγματικά να προσφέρω στον τόπο μου. Θέλω το Ηράκλειο να πάρει μία άλλη μορφή, να αποκτήσει μία ταυτότητα. Γιατί πολύ καλά γνωρίζουμε ότι αν και είμαστε μία πόλη, τέταρτη πληθυσμιακά μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, με πολιτισμό, με ιστορία, παρόλα αυτά δεν έχουμε ταυτότητα. Δεν έχουμε ταυτότητα όπως η Αθήνα, όπως η Θεσσαλονίκη, όπως η Πάτρα. Και θεωρώ ότι πρέπει να αποκτήσει και το Ηράκλειό μας μια ταυτότητα. Πώς την εννοείτε αυτή την ταυτότητα, κυρία Αυτζή? Ταυτότητα την εννοώ, κυρία Δουργεράκη, σε όλους τους τομείς. Την πολυδομική, να αποκτήσει μια πολυδομική ταυτότητα, αρχιτεκτονική ταυτότητα, να αναδειχτεί ο πολιτισμός που έχει να αναδείξει, να αναδειχτεί η ιστορία του τόπου μας που είναι μεγάλη. Mm-hmm. Σε όλους αυτούς τους τομείς πρέπει να συνδράμουμε καθοριστικά. Μάλιστα. Γιατί με το συνδυασμό Ηρακλείου Υπόλοιμας και τον κύριο Καραμαλάκη? Λοιπόν, εγώ να αναφέρω ότι γενικότερα δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και είμαι ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος είμαι ενεργός και θέλω πραγματικά να προσφέρω. Και η προσφορά μου αυτή, αποφάσισα την προσφορά μου αυτή να την κάνω μέσα από το συνδυασμό του κύριου Καραμαλάκη, γιατί στον κύριο Καραμαλάκη έχω δει στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητα για να μπορεί να δημιουργηθεί μια πόλη που θέλουμε. Ο κύριος Καραμαλάκης, κύριε Δρυγεράκη, έχει μεθοδικότητα, έχει εργατικότητα, έχει διαφάνεια, αλλά αυτό που κυρίως είναι το βασικό του στοιχείο είναι ότι έχει πρεσβεύει το νέο. Αυτό είναι σημαντικό. Έχει δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως και εγώ που σας είπα και προηγουμένως που δεν είμαι επαγγελματίες πολιτικός. Θέλω να προσφέρω και έχω όρεξη. Δεν θέλω απλά να έχω μια καρέκλα, μια θέση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να προσφέρω. Θέλω να μεγαλώσει αύριο το παιδί μου σε έναν άλλο τόπο. Όχι στον τόπο που ζούμε σήμερα, με αυτές τις συνθήκες, με αυτά τα προβλήματα, με την καθαριότητα που όλοι γνωρίζουμε πόσο πραγματικά είναι τα θέματα, η προσβασιμότητα, με τα προβλήματα της σύνδευσης που είναι απαράδεκτο να έχουμε εν έτη 2023 και γενικά με όλους αυτούς τους τομείς που πρέπει να βελτιώσουμε και να έχουμε ουσιαστικές δράσεις. Η αλήθεια είναι, κυρία Αυτζή, για κάτι το οποίο είχε καταγραφεί πάρα πολύ στις εθνικές εκλογές, ότι το βλέπουμε και τώρα να καταγράφεται στις δημοτικές εκλογές, δηλαδή αυτή η διάθεση
των νέων ανθρώπων για ανανέωση του πολιτικού σκηνικού προσωπικού της χώρας. Πιστεύετε ότι στην παρούσα φάση μετράει για τον νέο άνθρωπο, για τους νέους υποψηφίους, δημοτικούς, περιφερειακούς συμβούλους, το γεγονός ότι βλέπουν και ενδεχόμενα να διαμαρτύρονται και να θέλουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους εξαιτίας αυτής της στασιμότητας, το γεγονός ότι δεν γίνονται μπροστά, δεν γίνονται βήματα προς τα μπρος, ή πιστεύετε ότι είναι άλλος ο λόγος? Θεωρώ ότι εκτός ότι, όπως είπα, υπάρχει αυτή η στασιμότητα και υπάρχει μια στασιμότητα και στα πρόσωπα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η κατάσταση που δεν ανανεώνονται πράγματα, που δεν γίνονται οι βελτιώσεις που πρέπει, είναι και η στασιμότητα στα πρόσωπα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το νέο, με το παλιό, γιατί υπάρχουν και παλιότεροι άνθρωποι, πιο μεγάλοι άνθρωποι, συγγνώμη το ποσοστά, οι οποίοι έχουν όρεξη. Απλά θεωρώ ότι επειδή πλέον τα πράγματα σε πολλούς τομείς πάνε το κακό στο χειρότερο, όπως είδαμε, και θα ήθελα να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου για τον Αντώνη, βλέπω ότι ο νέος θέλει λίγο να πάει μπροστά, να μπορέσει να αλλάξει λίγο παλιές νοοτροπίες, παλιές καταστάσεις, οι οποίες συνεχίζουν στην ίδια νοοτροπία και δεν αλλάζουν ούτε λόγω προσώπων. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν νέες ιδέες, όρεξη. Θεωρώ ότι είναι γενικότερο το ζήτημα. Μάλιστα. Οργάνωση, μεθοδικότητα, απόκτηση ταυτότητας για το Ηράκλειο είναι αυτά τα βασικά τα οποία εσείς προτάσετε ως κίνητρα για να θέσετε η υποψηφιότητα. Σας εύχομαι, κυρία Αυτζή, αφού σας ευχαριστήσω βεβαίως για τις πρώτες σκέψεις σας που ακούσαμε μέσα από τη συχνότητα του 984, σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια για την επόμενη περίοδο, προεκλογική περίοδο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Τριγεράκη, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά και να έχετε μια καλή ημέρα. Επίσης, να είστε κι εσείς γεροί.